θα μου δώσετε ένα λεπτό να ξεκινήσω από την αρχή και μετά πάμε στα τωρινά. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Γρηγορίου, λέει ότι έδωσε 14 παίκτες στην αναγέννηση. Εγώ ήμουν πρόεδρος τότε, μαζί με το Χρήστο τον Αλευρή, πήγαμε και του ζητήσαμε να μας βοηθήσει. Μας έδωσε 4 παίκτες, οι οποίοι οι 2 παίξαν λίγο και οι 2 ήταν κουτσί. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και λεπτά από την αναγέννηση. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και το ποσό. Και όχι μόνο αυτό που το δώσαμε προκαταβολή, μας είπε να το δώσουμε και διαφήμιση. Αυτό τελειωμένο. Και όποιος έχω και μάρτυρα. Ήμασταν 2, δεν ήμουνα μόνος μου. Πάει αυτό. Τώρα, λέει ο κύριος Γρηγορίου ότι έκανε κουβέντα πριν να γίνει πρόεδρος. Κουβέντα δεν έκανε. Έκανε μόνο μία συζήτηση και είπε ότι εγώ θέλω να είναι στην ομάδα ήρεμη και καλά. Να μην δημιουργούμε πειθαρχία. Θέλω και πειθαρχία. Αυτό είπε. Μόλις έγινε πρόεδρος, ήθελε να διώξει το προπονητικό team. Όλο το προπονητικό team. Όχι μόνο τον Ταλάκα. Ήθελε να διώξει όλο το προπονητικό team και τον γενικό αρχηγό από το γήπεδο, να φέρει έναν παλιό ποδοσφαιριστή, τον οποίο θα πληρωνόταν, να διώξει την ομάδα από το γήπεδο. Να φέρει άλλους καινούριους. Αυτό όμως δεν γινόταν, γιατί τον Ταλάκα τον είχαμε κλείσει. Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Το Ρούσιας ήταν κλεισμένος γυμναστής. Ο Χρήστος ο Ράπης ήταν προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μας είχαν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο κόσμος να πούμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα να τον διώξουμε. Ήταν όλα μια χαρά. Ωραία δούλευε. Ναι. Σχετικά με αυτό το θέμα, συγκεκριμένα επειδή θυμάμαι, είπε ότι πριν η προπονητή ο Ταλάκας, το είπατε ψάξει προπονητή ο ΕΦΑ. Δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα. Μόνο του το έκανε αυτό. Από εμάς δεν υπόθηκε αυτό να πάει να ψάξει να βρει, να κλείσει προπονητή. Μόνο του πήγε και κοίταξε και ήρθε εδώ πέρα και είπε: εγώ έχω αυτό το προπονητή. Και του λένε: εμείς προπονητή ομάδα έχει. Βάλτε του σε ψηφοφορία. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πώς γίνει? Μόνο του ήρθε εδώ πέρα και καθόταν εκεί στην καρέκλα. Μόνο του. Έγινε κουβέντα εδώ μέσα για προπονητή για τέτοια πράγματα και πάντα λέγαμε όχι. Δεν υπάρχει, επειδή λέμε όχι, πάνω να πει ότι είμαστε κλειστό κλαμπ. Είμαστε τόσα χρόνια. Ο Σαλαμόρης έχει δώσει την ψυχή του εκεί μέσα. Πόσο, πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος, ποιος θα τον διώξει αυτόν από εκεί? Θα γίνουν εκλογές και να φύγει ο άνθρωπος. Όμορφα και καλά. Και ένα άλλο. Όποιος θέλει την αναγέννηση, εδώ είναι τα γραφεία. Εδώ. Ούτε site, ούτε κουβέντες στα καφενεία, ούτε τίποτα. Εγώ την αναγέννηση την πήρα από τα καφενεία. Καφενείο ήταν τότε που μου την έδωσε. Εγώ δεν είμαι καφενείο να του τη δώσω. Εγώ έχω γραφεία εδώ πέρα, όλη τη διοίκηση, και το λέω εγώ, είναι η διοίκηση. Η διοίκηση είναι εδώ να έρθουν όποιος θέλει να πάρει την ομάδα. Να είναι σωστά τα πράγματα όμως. Σωστά, όχι για το κακό της ομάδος. Για το καλό της ομάδος. Όποιος μπορεί, αύριο το πρωί να έρθει να την πάρει. Δεν υπάρχει από εμάς κανένα πρόβλημα. Η ομάδα θα προχωρήσει, θα κάνει μεταγραφές. Γιατί είπατε τώρα κάτι αυτά, να ξέρετε, δεν πρόκειται με τον Ταλάκα προπονητή, με αυτό το προπονητικό team που υπάρχει, θα προχωρήσει, θα κάνει μεταγραφές, δεν θα πέσει η ομάδα. Εγώ δεν είδα κανέναν εδώ απ' έξω να έρθει να πει πάρτε 1000 ευρώ για την ομάδα. Μόνο τους νοιάζει τι θα γίνει και τι θα κάνουμε. Ας έρθει κάποιος άλλος να πει ότι εγώ δίνω σήμερα αυτό το πριν. Αυτή την ομάδα να πληρωθεί. Να πληρωθεί τέλος το μήνα η ομάδα. Ή δίνω αυτή τη χορηγία. Κουβέντες, μόνο κουβέντες. Καφενείο η ομάδα δεν είναι. Είναι σοβαρή, υπάρχει λογιστής, υπάρχει δικηγόρος, υπάρχει γραμματέας, ο οποίος αν θέλετε να δείτε, τα έχουμε όλα γραμμένα στα βιβλία, όλα τα πάντα. Η Πιπίτσα εδώ τα έχει όλα, εν λευκό όλα τα πάντα. Τι γίνεται στο γήπεδο, τα έχει ο κύριος Σαλαμούρας, όλα είναι λευκό. Τίποτα δεν υπάρχει
μαύρο. Αυτό έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε κάντε να ρωτήσετε, ρωτήστε. Βεβαίως. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει βέβαια, τώρα δεν ξέρω τι γίνει με τα μέτρα. Όσο γνωρίζετε, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από την ομάδα. Πρέπει να βρει ένας τρόπος να γυρίσει και να σε βοηθήσει και εσάς και την ομάδα και τους παίκτες. Ο κόσμος δεν έχει απομακρυνθεί. Ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας. Όποια πόρτα και να χτυπήσουμε, μας ανοίγει αμέσως. Ενώ με τον απλό φίλο τώρα. Και ο φιλόθρος δεν έρχεται γιατί λόγω κορονοϊού. Λόγω COVID. Όλα γίνονται έλεγχο στην πόρτα, μέσα είναι 100 άτομα και επάνω στο βουνό είναι 200. Γιατί δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Πρέπει να κάνει εμβόλιο για να έρθει όλος μέσα. Εμείς προσωπικά, όποια πόρτα και να έχουμε χτυπήσει, είμαστε ευγνώμονες. Ο νομός Σάρτας μας έχει βοηθήσει πάμπολες φορές. Είμαστε ευγνώμονες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Άρτα, με τους φιλάθλους. Υπάρχει αγάπη δύο λογιών σε αυτή την περίπτωση. Αυτός ο ανώνυμος κόσμος, ο οποίος στηρίζει την ομάδα και όχι μόνο... Στηρίζει την ομάδα και όχι μόνο με χρήματα, αλλά και με αυτά που μας λένε. Και υπάρχουν αυτοί που βρίσκουν ένα γενικά περίεργο τρόπο να δείξουν την αγάπη τους, στην ουσία τραβώντας το χαλί κάτω από το τραπέζι. Αν λοιπόν νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσίες στον εαυτό τους, μάλλον πλάνιν ικτρά. Κάποια στιγμή όλα αυτά θα βγούνε. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα και γι' αυτά. Αυτό που μας νοιάζει και αυτό που εισπράττει ο κόσμος και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε την ανησυχία του γιατί γράφονται και λέγονται μια και το καταντήσαμε reality πλέον. Ναι, όλο αυτό το... η ιστορία με την αναγέννηση από το καλοκαίρι νομίζω δεν χρειάζεται να βλέπει κανένας τηλεόραση πια. Να διαβάζει τι λέει ο καθένας και να συντηρείται κιόλας από όλα αυτά. Βλέπετε ότι αποφεύγουμε καιρό τώρα να δίνουμε συνεντεύξεις. Γιατί? Για να μην τροφοδοτούμε μια νοσηρή κατάσταση. Γιατί είναι αρρωστημένη. Δεν έχει νόημα να λέμε συνέχεια να απαντάμε. Η παρουσία μας είναι αλλού. Είναι μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει και το εισπράττει και το εισπράττουμε και εμείς όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν όποιος αγαπάει την ομάδα πραγματικά, ας το δείξει. Ας το δείξει. Αλλά όχι πάντως με αυτόν τον αρρωστημένο τρόπο. Μέχρι στιγμής, στο βάση καταστατικού, υπάρχουν δύο αντιπρόεδροι. Ο κύριος Μαυρογιώργος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος και ο κύριος Παπακίτσος είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Ελήψη προέδρου αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αυτή τη στιγμή δεν κεγόμαστε, γιατί το Συμβούλιο λειτουργεί. Είμαστε 9 ενεργοί από τους 11, 9 ενεργά μέλη από τα 11 μέλη, όπως είπε πρωτήτερα ο κύριος Χρόνης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι τυπικά σωστά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν προέχει να κάνουμε άμεσα εκλογές, προέχει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα το κάνουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, για την ομάδα. Καλές γιορτές, εύχομαι. Να μιλήσει ο Γενικός Αρχηγός, ναι. Γιατί πρέπει να πει ο Γενικός Αρχηγός. Κλείνοντας απλώς, ναι. Να πεις με ναι. Πιστεύτε, δεν είναι κακό. Όχι, όχι, πρέπει.